Η κυβέρνηση με το δικαστικό μπλόκο κατάφερε να συσπυρώσει τους εκπαιδευτικούς ακόμη περισσότερο, όπως ανέφερε ο πρόεδρος των δασκάλων Λάρισας στο πλαίσιο 24ωρης απεριακής κινητοποίησης που κήρυξε ο κλάδος τους για σήμερα. Με μια πρωτοφανή κίνηση στα εκπαιδευτικά και συνδικαλιστικά χρονικά, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας προσπάθησε να κάμψει την αγωνιστική διάθεση των εκπαιδευτικών. Οδήγησε την απεργία στα δικαστήρια και πέτυχε ακριβώς το αντίθετο. Να συσπυρώσει τους εκπαιδευτικούς στα σωματεία και να έχουμε σήμερα μεγαλύτερη συμμετοχή στην απεργιακή κινητοποίηση και παράλληλα να φέρει και τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην απεργία, την 24ωρη απεργία που επαναπροκήρυξε ΑΔΔ. Σήμερα οι εκπαιδευτικοί βιώνουμε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Η οικονομική μας εξαθλίωση έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Θεωρούμε πραγματικά ότι η κυβέρνηση, η πολιτεία μας εμπέζει, μας προσβάλλει. Ενώ διατείνεται ότι έχουν τελειώσει τα μνημόνια εδώ και πάρα πολύ καιρό, μας εγκλωβίζει οικονομικά, τάζοντάς μας 12 ευρώ φιλοδορήματα σε βάθος εξαμήνου και ταυτόχρονα προσπαθεί να μας απομονώσει κοινωνικά με τα μέσα που διαθέτει, διαδίδοντας ότι παίρνουμε κανονικές αυξήσεις. Στο πλευρό των εκπαιδευτικών και η ΑΔΔ. Το υγιές κομμάτι του συνδικαλισμού, διότι δυστυχώς υπάρχει και ένα μέρος όπου χαίρεται με όποια αριθμία και δυσλειτουργία υπάρχει, είναι απογοητευμένο αλλά και θυμωμένο με την απόφαση του Υπουργού Παιδείας του Πιερακάκη, ο οποίος οδήγησε μια 24ωρη απεργία της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας στα δικαστήρια και την έβγαλε παράνομη. Μια απεργία με αιτήματα καυτά και διαχρονικά, όπως η οικονομική αναβάθμιση των εκπαιδευτικών, τα συνταξιδοτικά του, τα φορολογικά του και η στελέχωση με προσωπικό, κάλυψη δηλαδή μόνιμου προσωπικού όλων των κενών που υπάρχουν στην εκπαίδευση, ή δευτεροβάθμια ή πρωτοβάθμια. Να σημειωθεί πως η συγκέντρωση των εκπαιδευτικών Λάρισας έγινε στην πλευρά ταχυδρομείου της πόλης, ενώ το ποσοστό συμμετοχής στην απεργία ξεπέρασε το 12%.